αφήσουμε να κρυώσει, θα πάμε να πιούμε ένα καφέ και μετά θα αρχίσουμε τα μελομακάρονα. Μπορούμε να το κάνουμε και από την προηγούμενη το βράδυ. Α, εντάξει. Ωραία. Ωραία. Βάζω 800 γραμμάρια ζάχαρη, 500 γραμμάρια νερό, 3 στή κανέλας, 3 με 5 γαριφαλάκια, έτσι. Και λίγο παραπάνω σας παίζει, δεν πειράζει. 5 έβαλα εγώ. Και το βάζω τέρμα. Και το αφήνεις. Δεν θα βράσει καθόλου. Θέλω με το που πάρει βράση να το βγάλουμε από τη φωτιά. Γιατί? Γιατί, κοίταξε, η συνταγή που έχω είναι ακριβώς. Άμα το βράσετε, το δίνω ακριβώς, γιατί μερικές φορές όταν κάνουμε σιροπιαστά λένε, ας πούμε, βράσε το σιρόπι για 5 λεπτά. Αλλιώς το βράζεις εσύ, αλλιώς το βράζω εγώ, αλλιώς βράζει η κουζίνα η δικιά μου, αλλιώς η δικιά σου. Στο. Με αποτέλεσμα άλλες φορές να συμπυκνώνεται και άλλες φορές όχι. Οπότε έβγαλα όλη την υγρασία την παραπανίσια, γιατί 5 λεπτά θα ήταν καλό να το βράσουμε, αλλά 5 λεπτά δεν θα βγει σε όλους η ίδια συνταγή. Οπότε άφησα νερό ακριβώς, με το που πάρει βράση και διαλυθεί η ζάχαρη, να είναι έτοιμο για τα μελομακάρονα. Έβαλες λιγότερο νερό ουσιαστικά. Έβαλα λιγότερο νερό, ναι. Ναι, αλλά θα προλάβει η ζάχαρη να λιώσει. Αυτό σου λέω, ότι με το που βράσει έχει λιώσει η ζάχαρη και είναι έτοιμο το σιρόπι μας. Είναι ακριβώς. Άρα ακολουθείτε τη δοσολογία ακριβώς. Και με το που βράσει το βγάζετε από την φωτιά. Λοιπόν, όταν... Ζάχαρη, νερό, κανέλα, γαρίφαλο και ένα πορτοκάλι ολόκληρο μέσα. Δεν έχω βάλει το μέλι. Το μέλι δεν το βάζουμε στο σιρόπι στην αρχή, γιατί άμα το βάλουμε στην αρχή πιάνει στον πάτο και γίνεται καραμέλα και καίγεται και δεν γίνεται σωστό το σιρόπι μας. Εντάξει. Ωραία. Πρώτο βήμα αυτό. Δεύτερο βήμα. Ξεκινάμε με όλα τα... Υγρά. Παίρνουμε ένα μπολ. Μίξερ δεν θα χρειαστούμε. Όχι. Τα μελομακάρονα να γίνονται στο χέρι. Αλήθεια. Δεν θέλουν καθόλου ανακάτεμα και αυτό είναι ένα σημείο που θα το τονίσουμε σε λίγο. Θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, σε περίπτωση που έχετε μπόλικα πορτοκάλια σπίτι, βέβαια θα στύψετε το χυμό μόνοι σας, δεν χρειάζεται να αγοράσετε έτοιμο. Σε περίπτωση όμως που δεν έχετε, θα αγοράσετε έτοιμο χυμό πορτοκάλι και θα βάλετε 400 γραμμάρια. Θα βάλω 400 γραμμάρια σπορέλαιο και 180 ελαιόλαδο. Δεν είναι ωραίο να φάμε τα μελομακάρονα μόνο με ελαιόλαδο, γιατί γίνονται πάρα πολύ βαριά στη γεύση. Αυτό χτύπησε. Α, ο φίλος μου κρυμμάτων. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, φίλε μου. Δεν πειράζει. Να πεισώ. Βγάλε το έτσι, βγάλε το. Είναι το μέλι, απλά το βάζω λίγο στο φρόνο κρυμμάτων, γιατί άμα προσπαθήσω να το ρίξω με το κουτάλι, είναι πάρα πολύ πηχτό και χάνω πάρα πολύ στα τυχώματα. Οπότε το ζεσταίνω λίγο για να είναι σαν νερό, να το ρίξω μέσα. Λοιπόν. Μπορείτε να μην βάλετε καθόλου ελαιόλαδο, να βάλετε όλη μόνο την ποσότητα σε σπορέλαιο, δηλαδή 580 σπορέλαιο. Και πάμε τώρα στα μυρωδικά μας, έχω το κουταλάκι εδώ πέρα. Θα σας δείξω ακριβώς πόσο θα βάλετε και δοκιμάζοντας μπορούμε να προσθέσουμε ή να βγάλουμε κάτι. Απλά το σημείο που προσθέτουμε τα μυρωδικά είναι αυτό. Όταν θα βάλουμε τα αλεύρι και δοκιμάσουμε τη ζύμη, δεν μπορούμε να προσθέσουμε άλλα μυρωδικά. Γιατί τη ζύμη, άμα συνεχίσουμε να την ανακατεύουμε, κόβει. Θέλουμε να είναι το υγρό στοιχείο γευστικό, ωστόσο με το προσθέσουμε το αλεύρι να είναι έτοιμο το μείγμα μας. Άρα τα μπαχαρικά πριν βάλουμε το αλεύρι με τη σμιγδάλη. Ακριβώς. Λοιπόν. Εδώ έχεις βάλει τα λάδια και τα λεμόνια, τα πορτοκάλια. Χυμό πορτοκάλι 400 γραμμάρια, 400 γραμμάρια σπορέλαιο, 180 γραμμάρια ελαιόλαδο και παίρνω εδώ πέρα. Γαρίφαλο. Γαρίφαλο. Ενώ έχεις βάλει πολύ πράγμα, η γεύση δεν είναι τόσο έντονη. Δεν είναι πάρα πολύ έντονη, γιατί θα δεις πόσο λίγο βάζω. Δεν βάζω πάρα πολύ. Λοιπόν, γαρίφαλο, φαίνεται το κουταλάκι πόσο έχω. Ναι. Είναι ούτε μισό, ούτε ένα τέταρτο. Είναι λίγο παραπάνω από ένα τέταρτο. Εντάξει, γιατί το γαρίφαλο είναι έντονο. Ακόμα... Στη μύτη. Λίγο παραπάνω από τη μύτη. Λίγο παραπάνω από τη μύτη. Ρίχνω το γαρίφαλο. Τώρα, επειδή το σιρόπι, να σταματήσουμε ένα λεπτό να δείξουμε το σιρόπι. Αρχίζει και βράζει. Με το που αρχίζει να βράζει. Άρα η έτσι, έλειωσε. Έχει λιώσει η ζάχαρη. Βγάζω από τη φωτιά, θεέ μου. Όπως θα δεις, έχει διαλυθεί η ζάχαρη. Και άμα διαλυθεί η ζάχαρη, το σιρόπι μας είναι διαφανές. Mm-hmm. Το βλέπεις. Mm-hmm. Είναι διαφανές, δεν είναι. Πολύ νερούλο όμως είναι. Δεν μας πειράζει. Καθόλου. Είναι διαφανές το σιρόπι μας. Είναι διαφανές. Από τη στιγμή που είναι διαφανές, ρίχνω το μέλι μέσα στο τέλος. Κάνω μια γύρα με ένα πυρουνάκι. Και αφήνω στην άκρη. Αυτό ήταν το σιρόπι. Αυτό ήταν το σιρόπι. Πάντα το σιρόπι το αφήνουμε να κρυώσει. Θα τα αφήσετε τουλάχιστον 3-4 ώρες να κρυώσει. Ωραία. Ή θα το κάνετε πριν κάνετε το μελομακάρονα, θα πάτε για ένα καφέ, ή θα το κάνετε από το προηγούμενο το βράδυ. Ωραία. Εντάξει. Άρα, συνεχίζουμε. Γαρίφαλο. Έχουμε βάλει μέσα στο γαριφαλάκι μας. Πάει αυτό. Θα πάρω μοσχοκάριδο. Το μοσχοκάριδο είναι πάρα πολύ έντονο, ακόμα και να μην είναι καλής ποιότητας πάλι που σου λέω το μοσχοκάριδο. Δεν θέλει πολύ, θέλει να κόψουμε ένα τέταρτο στη μύτη του κουταλιού και να βάλουμε τόσο. Μάλιστα. Φαίνεται. Ωραία.
πάει και αυτό. Και τώρα η κανέλα είναι το βασικό συστατικό από τα μελομακάρονα. Είναι αυτό που πραγματικά δίνει αυτή τη γεύση. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πέρυσι, ας πούμε, που είχα δείξει πάλι μελομακάρονα, είχα βάλει 3 κουταλιές γιατί η κανέλα που πήρα και εγώ από το σούπερ μάρκετ ήταν αδύναμη. Φέτος η κανέλα που πήρα είναι πιο δυνατή. Οπότε ξεκίνησα με 2 κουταλάκια, όχι υπερπλήρη, βλέπεις πώς είναι. 2 κουταλάκια ολόκληρα, 1, 2. Και μετά, άμα χρειαστεί, θα προσθέσω κι άλλο. Γιατί άρα δοκιμάζουμε πάντα. Αυτό. Πριν προσθέσουμε το αλεύρι και τη σιμιδάλη. Άρα τα υπόλοιπα μπαχαρικά τα πάω πίσω, αλλά την κανέλα την αφήνω εδώ πέρα γιατί υπάρχει περίπτωση να προσθέσω. Ωραία. Εντάξει. Εδώ τι έχεις. Εδώ έχω άχνη ζάχαρη, 50 γραμμάρια. Την άχνη ζάχαρη τη βάζουμε για ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί θέλουμε τα μελομακάρονα όταν ψηθούν στο φούρνο, επειδή δεν έχει κάτι να δώσει κρούστα πάνω στο μελομακάρονο. Θέλουμε να πιάσει λίγο κρούστα, γι' αυτό το λόγο βάζουμε μόνο. Δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε καθόλου ζάχαρη. Άρα δηλαδή το μελομακάρονο, αν το φας χωρίς το σιρόπι, δεν είναι. Θα το δοκιμάσει. Είναι μπισκότο καθόλου. Είναι μπισκότο, κανονικά. Αλήθεια. Ναι. Βάζω την άχνη ζάχαρη μέσα, 50 γραμμάρια και πέρυσι. Στους περισσότερους βέβαια βγήκαν τα μελομακάρονα. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που μου είπαν ότι φουσκώσαν πολύ τα μελομακάρονα. Βέβαια θα φουσκώσουν άμα βάλουμε πολύ σόδα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη σόδα, γιατί θα δείτε. Γιατί δεν έβαλες baking powder μέσα στο αλεύρι και έβαλες σόδα. Πολύ σωστή ερώτηση. Ελπίζω να μου απαντήσεις εσύ. Τα έχουμε πει αυτά. Για... Σκέψου λίγο τι γίνεται εδώ μέσα. Ποιο είναι το βασικό συστατικό μας, το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι τι είναι, όξινο. Άμα βάλουμε baking powder δεν θα φουσκώσουν. Θέλουμε κάτι που να εξουδετερωθεί με το όξινο που είναι το πορτοκάλι και αυτό είναι η σόδα και να φουσκώσει, να μην αφήσει ξυνήλα από το πορτοκάλι. Η σόδα βοηθάει στο φούσκωμα. Βέβαια, αλλά η σόδα για να φουσκώσει χρειάζεται κάτι όξινο μέσα. Γιαούρτι, ξινόγαλο, χυμό πορτοκάλι, χυμό λεμόνι, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και θα μου εξουδετερώσει και την οξύτητα που έχει. Καταλαβαίνεις. Αν βάλεις και σόδα και baking powder. Δεν υπάρχει νόημα. Κάτι συνταγές που έχουν αμμονίες κτλ. Ναι. Είναι συνταγές που χρησιμοποιούνται πριν από 20 χρόνια. Αμμονία πια δεν χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική και τη μαγειρική. Πολύ σπάνια. Με τι αντικαταστάθηκε. Με το baking powder. Με το baking powder. Ναι. Λοιπόν, άρα. Άρα έλεγες ότι και να αποφύγουμε το υπερφούσκωμα, ναι. Θα βάλουμε λιγότερο. Πρέπει να προσέξουμε πόσο σόδα θα βάλουμε. Θα δείξω ακριβώς πώς θα βάλουμε. Έχω ένα κουταλάκι του γλυκού, το βλέπετε. Το παίρνω, το γεμίζω και χτυπάω μέχρι που να κάτσει ακριβώς αυτή η ποσότητα. Δεν είναι φουσκωμένο πολύ, δεν είναι λίγο, γιατί δεν μπορείς να δώσεις γραμμάρια. Κανείς δεν έχει τόσο καλή ζυγαριά ακριβία σπίτι του. Σας δείχνω με το κουταλάκι πώς πρέπει να βάλει. Ούτε πάρα πολύ, ούτε πολύ λίγο, εντάξει. Να σου πω ότι και καθόλου σόδα να μην βάλουμε, πάλι θα βγουν τα μελομακάρονα, αλλά θα βγουν πολύ μπισκοτοειδές. Εντάξει, αλλά άμα βάλουμε παραπάνω σόδα, θα φουσκώσουν πάρα πολύ και δεν θα βγουν ωραία. Εντάξει. Και τα πορτοκάλια. Και. Εγώ, εμένα το πορτοκάλι. Αν βάζεις το ξύσμα, δεν βάζεις χυμό. Όχι. Έβαλες χυμό πριν. Έβαλα το χυμό, άρα μπορούμε να στύψουμε μετά τα πορτοκάλια, αν είναι τα ίδια. Λοιπόν, θα βάλω ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Ξέρεις αυτές οι γεύσεις τώρα όλες που έχει κανέλα, πορτοκάλι, γαρίφαλο, το σιρόπι είναι πολύ κλασικές ελληνικές γεύσεις και είναι φανταστικό γλυκό. Εγώ θα σου πω αντικειμενικά και όχι γιατί θέλω να το πω, όσα γλυκά και αν έχω φάει και από το εξωτερικό και αυτά που κάνω και οτιδήποτε, θεωρώ ότι το μελομακάρο είναι κάτι μαγικό γιατί με πολύ λίγα λεφτά και χωρίς τεχνικές δυσκολίες, γιατί δεν έχει τεχνική δυσκολία να φρατέψει βούτυρα, να φρατέψουν αυγά, οτιδήποτε. Βγάζει ένα τόσο νόστιμο γλυκό που δεν υπάρχει γεύση παρόμοια πουθενά. Η σοκολάτα. Πιστεύω ότι αυτό είναι πιο γευστικό από. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Όντως. Από μια σοκολάτα. Αλλά και μελομακάρονα με σοκολάτα δεν είναι τέλεια. Πιστεύω ότι είναι τρομερά υπερβολή το μελομακάρονο με σοκολάτα. Για να κάνω. Δηλαδή, αυτό το μελομακάρονο που έφαγες δεν είναι νόστιμο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ νόστιμο. Άμα θα χρειαστεί να βάλω και σοκολάτα πάνω σε αυτό το πολύ νόστιμο γλυκό. Δηλαδή, πού θα βάλω σοκολάτα αλλού. Να. Γιατί, ξέρετε, είναι και να κάνω τόση διαδικασία να κάνω μελομακάρονα και τελικά να βάλω σοκολάτα από πάνω. Όχι, το θεωρώ. Και τα μελομακάρονα, τα Χριστούγεννα, ωραία να τα τρώμε. Και το θεωρώ λίγο υπερβολή. Με την παραδοσιακή του γεύση. Ακριβώς. Κάποια πράγματα είναι τη παράδοση. Τώρα τι γίνεται. Εδώ πέρα είναι το σημείο που σου είχα πει. Έχω βάλει τα πάντα, έχω βάλει τη σόδα μου. Είναι τόσο ωραίο. Ναι. Κοίταξε, εδώ πέρα θα πάρει. Θα δοκιμάσω. Ναι. Έχει βέβαια λάδι μέσα. Σαν γεύση δεν θα καταλάβετε κάτι ωραίο, δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε τίποτα. Απλά θέλω να δώσετε σημασία και έμφαση άμα καταλαβαίνετε τα μυρωδικά και άμα θα θέλατε στα μελομακάρονα σας κάτι παραπάνω. Άμα θέλαμε παραπάνω κανέλα, γαρίφαλο ή μοσχοκάριδο. Οπότε θα πάρετε ένα κουταλάκι και θα δοκιμάσετε. Μου βγαίνει πολύ το πορτοκάλι, μου βγαίνει πολύ το μοσχοκάριδο. Θα ήθελα εγώ λίγο ακόμα κανέλα. Θα καταλάβεις και το ελαιόλαδο ακόμα, θα καταλάβεις όλα. Καταλαβαίνεις τη γεύση. Θα ήθελες κάτι παραπάνω εσύ. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι παραπάνω δεν πάει. Κανέλα. Κανέλα. Άρα θα βάλω
Πολύ λίγο, θα κόψω λίγο ακόμα στη μύτη και θα βάλω. Γιατί είναι ωραίο το πάνω. Μισό κουταλάκι. Ναι, είναι καταπληκτικό. Άρα βάλαμε, προσθέσαμε τώρα σε αυτό το σημείο. Παίζει ένα μυστικό είναι, όχι μετά από το αλεύρι. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα τώρα έχουμε έτοιμο το μείγμα μας που. Τα υγρά στοιχεία για τα μελομακάρνα. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χρειαστεί να προσθέσουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Ωραία. Είναι έτοιμο. Δοκιμάσα. Βγάζεις το. Αυτό. Ναι. Αναδευτήρι. Το αναδευτήρι. Ξέρω εγώ πώς το λένε. Το σύρμα. Και αφορές γάνια και εσύ και εγώ. Τέλεια. Α, δεν κάνουμε με μίξερ τα μελομακάρονα. Όχι. Είναι πανεύκολο γλυκό. Έχει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Σας έδειξα ποια πράγματα. Εμένα η μαμά μου ποτέ δεν έκανε στο σπίτι μελομακάρονα. Αλήθεια. Πάντα έπρεπε να παίξει. Εμείς κάθε χρόνο κάναμε. Κάνατε. Η μαμά μου έκανε και γεμιστά, τα έκανε με καρύδια. Είναι πολύ εύκολο. Απλά στην γέμιση βάζει ένα καρυδάκι στη μέση. Κάναμε. Ναι. Βέβαια δεν έχω τη συνταγή της μαμάς μου. Έχω τη δικιά μου. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Φέι, τώρα έτσι όπως έχουμε όλα τα υγρά στοιχεία, βάζουμε όλα τα στερεά μέσα. Ωραία. Στοιχεία. Πού είναι το σιμιγδάλι, και αυτό είναι πολύ βασικό. Το σιμιγδάλι να το βάζετε πάντα στα μελομακάρονα. Ναι, το... Αυτό που σου αφήνει το σεξι στο τέλος τη γεύση και κάνει κρούτσου κρούτσου. Και όλο το αλεύρι. Ωραία, βλέπουμε ξανά και τα υλικά μας. Και θα ανακατέψουμε τα γάντια. Να σου πω. Εδώ πέρα είναι το πιο βασικό σημείο για τα μελομακάρονα. Άμα ανακατέψουμε πάρα πολύ, θα κόψει το μείγμα. Έχω δύο τρόπους. Ή θα πάρετε πολύ μαλακά με τα χέρια, ή θα πάρετε ένα πυρουνάκι και θα ανακατεύετε με το πυρούνι στη μέση. Και αυτό θα αρχίζει να δένει πολύ σιγά. Έλα, να το κάνουμε με τα χέρια. Όχι, να δείξω και αυτόν τον τρόπο και μετά θα δείξουμε και με τα χέρια πώς μπορούμε να το κάνουμε. Ή θα το κάνετε έτσι, μέχρι να δείτε δεν ότι. Δεν χρειάζεται καθόλου. Καθόλου πίεση. Τώρα με το που βλέπω ότι δυσκολεύει το πυρούνι και έχει αρχίσει να δένει εδώ. Άρα σίγουρα να μην το βάλουμε στο μίξερ. Μπορεί σκεφτεί κάποιο για ευκολία να το βάλω λίγο στο μίξερ ένα λεπτό. Άμα το βάλετε στο μίξερ, καταστρέψαμε τα μελομακάρονα. Ποτέ μίξερ στα μελομακάρονα δηλαδή. Ποτέ. Γιατί κάποιο μπορεί να το πει για ευκολία κατά. Όχι, όχι. Φέι, περίμενε τώρα. Ξέρεις, το να γίνει τέλειο το μείγμα με το να καταστραφεί είναι 5 δευτερόλεπτα ανακάτεμα. Οπότε σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι ακόμα βλέπω αλεύρι. Θα βάλω λίγο τα χέρια μέσα. Λίγο. Έτσι. Να πάρω από πολύ κάτω. Έλα, κάνε και εσύ. Θα το κάνω παλάμη, θα βάλω. Ναι. Αμέσως έγινε όμως, δεν έχει άλλο αλεύρι. Δεν έχει άλλο αλεύρι. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο, Φέι. Σταμάτα να ανακατεύεις. Αυτό ήταν. Θα πιάσετε. Και αμέσως έγινε λιπαρό. Αυτό. Τώρα τι γίνεται, θα σας δείξω. Εσύ θέλεις να μην φαίνεται το αλεύρι. Να μην φαίνεται το αλεύρι, να έχει ανακατευθεί σωστά, γιατί μην είναι σε άλλα σημεία. Άρα είναι μυστικό αυτό, ε. Αυτό είναι το μυστικό. Ένα από τα μυστικά για τα μελομακάρονα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω το άλλο σιρόπι που έχω κάνει το κρύο. Θα αφήσω γιατί το σιρόπι είπαμε 3 ώρες οπωσδήποτε θα το αφήσουμε. Είναι το πρώτο με το οποίο ξεκινάμε. Σε 8 λεπτά βγαίνουν τα μελομακάρονα. Οπότε κρυώσει. Πάμε να ξεκινήσουμε να στείνουμε τα μελομακάρονα. Να σου δείξω πώς θα φτιάξουμε. Ήτανε. Αυτό ήταν. Εντάξει, πιστεύω. Δεν είναι πολύ εύκολο. Πιστεύω ότι.